Το βασικό ερώτημα είναι γιατί ξετυλίγεται ο κόσμος. Επειδή ξετυλίγεται. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί έτσι παίζει το παιχνίδι του κόσμου ως παιχνίδι του χρόνου. Και εμείς οι άνθρωποι είμαστε και οι παίκτες και τα παίχνια και οι εμπεζόμενοι από τον κόσμο. Δεν υπάρχει μια γενική απάντηση στο γιατί ξετυλίγεται ο κόσμος. Ξετυλίγεται γιατί είναι παιχνίδι. Αυτό όμως που κάνουμε ως προς τον κόσμο είναι να τον μετατρέπουμε σε έναν μικρό κόσμο. Έναν κόσμο της ψυχικής, κοινωνικής, αισθητικής μας δράσης. Έτσι τον στενεύουμε και μέσα σε αυτά τα στενά όρια πνιγόμαστε οι ίδιοι, αγωνιούμε. Νομίζω ότι θα ωφελιότανε πάρα πολύ η ανθρωπότητα αν καταλάβαινε ότι το έδαφος τρίζει κάτω από τα πόδια της, ότι ο ορίζοντας ανοίγεται και ότι ο άνθρωπος, αντί να θέλει να καταδυναστεύει τον εαυτό του, τους άλλους, τα πράγματα, τον κόσμο, πρέπει να παίζει με ρυθμό το παιχνίδι του κόσμου. Υπάρχει καμία ειδική μέθοδος γι' αυτό? Όχι, δεν υπάρχει σε ένα κοιτάπι που θα μπορούσα να μοιράσω ως μέθοδο. Ας στη λέξη μέθοδο αντιθέσω την αρχαία ελληνική λέξη που είναι και στα νέα ελληνικά. Οδός. Υπάρχει μια οδός. Μια οδός η οποία είναι βατή. Είναι ένα μονοπάτι που έχει τις δυσκολίες της και αν οδηγεί κάπου είναι προς το ανοιχτό όλων, στο οποίο μπορούμε να ενταχθούμε. Όχι πιο μεθοδικά, αλλά πιο ρυθμικά, υπακούοντας τον ρυθμό του χρόνου. Ο μύθος σημαίνει μία ιστορία, μία περιπέτεια, κάτι που εκτελήσεται ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν τους μύθους, χρησιμοποιούσαν σαν συνώνυμο της λέξης μύθος τη λέξη μυθολογία. Δηλαδή, για αυτούς η μυθολογία δεν ήταν αυτό που έγινε για μας. Ήταν η ίδια η έκφραση, ο λόγος του μύθου. Μετά, ο λόγος έτεινε προς μία σχετική αυτονόμηση. Εγώ θα έγραφα τη λέξη μυθολογία με μία παύλα. Μύθο, παύλα, λογία. Όπου και εκεί πάλι θα βρίσκαμε και την ένωση μύθου και λόγου και το χωρισμό μύθου και λόγου. Αυτό ίσχυε πριν από 2.500 χρόνια και ισχύει και σήμερα. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η εποχή μας είναι ρασιοναλιστική, ότι υπακούει στα πλάνα, στα προγράμματα, ότι αυτό που κυριαρχεί είναι η επιστήμη. Λέγοντας όλα αυτά έχουν δίκιο, μόνο που σκέπτονται πολύ ριχά και επίπεδα, γιατί δεν βλέπουν πως η κινητήρια δύναμη της εποχής είναι μυθικοτεχνολογική. Γιατί ζει ο άνθρωπος? Γιατί θέλει να πάει στα άλλα άστρα? Δεν υπάρχει δογματική απάντηση. Γιατί τον σπρώχνει η μυθικοτεχνολογική δύναμη, η οποία από τα παλιά ήταν στα σπάργανα και σήμερα εκδηλώνεται με τον πιο ριζικό και συχνά βίαιο τρόπο. Κεφάλαιο Heidegger και σχολή της Φραγκφούρτης. Τεχνική και τεχνολογία. Η μεν σχολή της Φραγκφούρτης, που θα μπορούσε να ονομαστεί ένας εγελιανομαρξισμός σημερινός, βλέπει την τεχνική, βλέπει την κοινωνία, βλέπει όλα τα πράγματα να γίνονται εμπόρευμα και αντικείμενο. Μόνο που η προοπτική της είναι στενά κοινωνιολογική. Άμα μιλάει για κόσμο, για τεχνική, για άνθρωπο, όλη η σχολή της Φραγκφούρτης μιλάει για τον κοινωνικό άνθρωπο, για την υπάρχουσα κοινωνία,
για το υπάρχον παιχνίδι, αν θέλετε. Δηλαδή, η άποψή της δεν είναι κεντρικά στοχαστική. Δεν αφορά το όλον σαν όλον, αλλά τμηματικά, κοινωνιολογικά, με ορισμένες προσφορές και πολλές φορές με σοφιστικά επιχειρήματα. Ο Χάιντεγκερ βλέπει στην τεχνική, σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει ουσία της τεχνικής, την κεντρική ουσία της εποχής μας. Με τον Χάιντεγκερ ξεχωρίζω από το ότι δεν πιστεύω ότι έχει μια ουσία η τεχνική. Πουθενά, σε κανένα ουρανό και σε καμιά γη δεν είναι γραμμένη ποια είναι η ουσία της τεχνικής. Μιλάω για το ένιγμα της τεχνικής που είναι και για μας και για τους ανθρώπους. Και ο Χάιντεγκερ πιστεύει ότι η τεχνική μπορεί ίσως να ξεπεραστεί μια φορά από έναν επερχόμενο Θεό. Ενώ εγώ δεν νομίζω ότι η τεχνική μπορεί να ξεπεραστεί παρά μόνο με μια λίγο μεγαλύτερη συμφιλίωση με το όλον και το μηδέν. Αυτό που ονομάζω μικρή αλλαγή είναι, όπως θα μπορούσε κανείς να ονομάσει μικρή αλλαγή, το ότι γεννήθηκε μια μέρα ο πλανήτης Γη ενώ ήταν κάτι το τεράστιο. Είναι μια μεγάλη υπόθεση όπου ο άνθρωπος δεν είναι ο μόνος πρωταθλητής, δεν παίζεται το παιχνίδι μόνο από τον άνθρωπο, αλλά παίζεται και από τον κόσμο. Όχι τον κόσμο των ανθρώπων. Πρέπει να μας ανοιχτεί ριζικότερα ο ίδιος ορίζοντας του κόσμου, για να μπορέσουμε να παίξουμε λίγο πιο συμφιλειωμένοι μαζί του. Αλλά αυτό το λίγο είναι ένα πάρα πολύ. Όπως το ελάχιστο δευτερόλεπτο που γέννησε το σύμπαν, το Big Bang, ήταν κάτι το τεράστιο και το ελάχιστο σύγχρονα. Στο Παρίσι φτάσαμε να γίνουμε φίλοι με τον Χάιντεγκερ, να είμαι μεταφραστής του σε ένα συνέδριο, να έχουμε στενές φιλικές σχέσεις, οι οποίες διακόπησαν άμα είδα καλύτερα και καθαρότερα ότι υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο μια στενότητα στο να αναγνωρίσει το ναζιστικό στοιχείο που περνάει σαν νήμα από όλο του το έργο. Χωρίς να μπορούμε να τον ορίσουμε ναζιστή ή να τον προσδιορίσουμε από αυτό και μόνο. Ένα δεύτερο θέμα ήταν πως στη θέση του είναι των όντων για το οποίο μιλάει, εγώ μιλάω για τον κόσμο. Για έναν κόσμο ο οποίος περικλεί όλους τους κόσμους και είναι ανοιχτός. Τρίτον, ο τελευταίος Χάιντεγκερ, οι τελευταίες λέξεις που έγραψε ήταν «Μόνο ένας Θεός μπορεί να μας σώσει». Ο άνθρωπος είναι το δεινόν, το πιο ανίκιο από τα ανίκια. Χάιντεγκερ. Κεφάλαιο «Η ιδιοκτησία και η καταστροφή». Πιο νέος ονόμαζα την σκέψη τραγική ή τύχαινε να μιλήσω και για την κωμωδία του κόσμου. Στη σημερινή εποχή, στην εποχή που τελειώνει, ενώ σύγχρονα αρχίζει μία άλλη εποχή, δεν θα χαρακτήριζα την σκέψη πια ούτε ως τραγική ούτε ως κωμική, απλώς ως ανοιχτή. Το άνοιγμα ακριβώς αυτό είναι η περιπλάνηση. Δεν είναι ο άνθρωπος που πλανάται απάνω στη γη. Πλάνης είναι ο πλάνης αστήρ, μας λένε τα αρχαία ελληνικά. Το άστρο που μέσα στον ουρανό, ενώ υπακούει σε μια κίνηση, δεν κινείται όπως θέλει. Μένει πλάνης. Όλη η ανθρώπινη περιπλάνηση δεν μπόρεσε ποτέ να πάψει να είναι αυτό που είναι, δηλαδή περιπλάνηση. Και δημιούργησε φραγμούς, δηλαδή η αλήθεια, το ωραίο, το σωστό, το καλό, το δίκαιο. Όλοι αυτοί οι θεσμοί και όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα είναι τώρα και μερικές δεκάδες χρόνια που γκρεμίζονται συνεχώς κάτω από τα πόδια μας,
και μπροστά στα μάτια μας. Εμείς δεν θέλουμε να ειδούμε ακόμα αυτό το σύνολο ερειπίων που αποτελείται από τον σημερινό κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει μία απλή αναγέννηση, αλλά μπορούμε, όπως ο Ειδίποδας, αναγνωρίζοντας αυτή την πρώτη καταστροφή που είναι η σκέψη και η περιπλάνηση του ανθρώπου, να οδηγηθούμε σε μία εποχή που θα ξεφεύγει από την τυραννία του ωραίου, του αληθινού, του σωστού, του καλού. Όχι για να πέσουμε βέβαια στην δημοκρατία του οτιδήποτε, αλλά να φτάσει σε ένα στοχαστικό άνοιγμα, όπου τον άλλον δεν θα νομίζουμε ποτέ ότι τον κατέχουμε. Το μυστικό της αλλαγής, θα έλεγα, είναι στην ιδιοκτησία. Μόνο όταν ο άνθρωπος πάψει να θεωρεί τον εαυτό του ιδιοκτησία, την σύντροφο ή τον σύντροφο ιδιοκτησία του, τους φίλους του ιδιοκτησία, την χώρα του ιδιοκτησία, τις ιδέες ή τα καλλιτεχνικά του έργα ιδιοκτησία και να θεωρεί τον ίδιο τον εαυτό του και όλα τα πράγματα ιδιοκτησία. Τότε θα δει ότι ο ίδιος δεν είναι παρά ιδιοκτησία του κόσμου που αγνοεί κάθε έννοια ιδιοκτησίας. Είναι 2.500 χρόνια που είναι η ανθρωπότητα σαν να περιμένει μια μεγάλη καταιγίδα. Καταιγίδα με τη διπλή έννοια επίσης, της καταστροφής, αλλά και του φωτίσματος του κεραυνού που σκίζει στα δύο τον ουρανό. Και αυτή δεν είναι μια ελπίδα, είναι μια αναμονή πέρα από τον κοινό λόγο, ο οποίος γίνεται συχνά κοινοτοπία. Θα έλεγα ούτε πια ένας λόγος, γιατί η εποχή του λόγου τίνει να κλείσει με τη φιλοσοφία, αλλά για μια ανοιχτή, φιλική σκέψη που να ξεπερνάει κάθε αίσθηση ιδιοκτησίας ως προς όλα τα πράγματα, όλα τα πρόσωπα.